σήμερα μας αποχαιρετάει ο Σόιμπλε. Ναι, κύριε Παπαδάκη, πρώτον. Να μας λείψει ο Σόιμπλε. Αναφέρατε όλα αυτά τα. Αν έρθει ο έτσι όπως τα βάλατε. Προφανώς. Αγίου ο προϋπολογισμός δεν τα βάλαμε. Μισό λεπτό, όχι. Όπως τα βάλατε από τον προϋπολογισμό. Όχι, όχι, δεν το λέω αυτό. Δεν είναι πληροφορία. Λοιπόν, καταρχήν. Πολλά από αυτά έχουν ήδη ή προϋπήρχαν και εν πάση περιπτώσει μέσα από τη συμφωνία την οποία έχουν γίνει, αλλά υπάρχει όμως το εξής, ότι και το ανακοίνωσε και, μέσα, και φαίνεται μέσα από τον προϋπολογισμό, ότι έχουμε 250.000 νοικοκυριά θα υπάρξει στο πρόγραμμα το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 760 εκατομμύρια. 320 εκατομμύρια για την προστασία των ευάλωτων. Εάν το επιτρέψουν οι δανειστές. Όχι, αυτό είναι, δεν είναι αποφασισμένο. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα γιατί είναι αποφασισμένο. 320 εκατομμύρια για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. 100 εκατομμύρια για την πρώτη κατοικία. Συν ότι έχουμε κάνει ό,τι γίνεται για, για το κομμάτι της υγείας, συν ότι για το λέτε για τους συνταξιούχους, για το ΕΚΑΣ, ότι έχουν πάρθει ήδη τα μέτρα από την προηγούμενη νομοθέτηση που δινόντουσαν στο αντιστάθμισμα για το, σε αντιστάθμισμα για το ΕΚΑΣ, για τα φάρμακα και την κοινωνική περίθαλψη. Άρα σας λέω ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται. Δεύτερον, πώς υπάρχει ανάκαμψη οικονομίας. Πρώτον, υπάρχει ανάκαμψη οικονομίας από όλους τους δείκτες οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται και υπάρχουν δεδομένα. Εγώ δεν θέλω να μπω μόνο στους δείκτες, αλλά να πω και 2-3 στοιχεία. Η ανεργία έχει πέσει και να το κουβεντιάσουμε στο 21%. 60% τώρα η μερική αποσχόληση στο Σεπτέμβριο. Θα σας προλάβω, δεν είναι 60%. Είναι με βάση και τα στοιχεία, είναι και με βάση τα στοιχεία της Εργάνης και το οποίο το υπάρχει είναι στο 53%. Στο 56% στο... και μόνο το Σεπτέμβριο ήταν 60%. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ήταν 65 με 35 περίπου πριν την ανάληψη της κυβέρνησης. Άρα μειώνεται και κλείνει και η ψαλίδα και έσω προς την ελαστική και μερική απασχόληση συνεργασία. Δεύτερον, θέλω να σας πω το εξής. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε ήταν με την Πρωθυπουργό τον Παπαδήμο, είτε μετά με Πρωθυπουργό τον Σαμαρά, έπεσε ο βασικός μισθός στα 510 ευρώ. Και μάλιστα ήταν κάτω από το μέσο όρο του μισθού της μερικής απασχόλησης. Σήμερα γίνεται μεγάλη προσπάθεια και το θεωρώ εγώ τουλάχιστον αυτός δεδομένο προσπάθεια ώστε να ισορροπήσει αυτό το σύστημα και τον τελευταίο νομοσχέδιο που ήρθε για την προστασία των εργασιακών σχέσεων δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και να πω και ένα τελευταίο γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι κάνανε χθες, ήταν η επιτομή του, ότι πια δεν υπάρχει αλήθεια, υπάρχει ψεύδος από τη Νέα Δημοκρατία. Και στο αυτό το οποίο κάναν στη Νίκαια, αλλά και με το ερωτηματολόγιο το οποίο βάλαν, ήταν η καθαρά πια το ψεύδος απάνω στην αλήθεια την οποία επικαλούνται. Δηλαδή, τι είπανε, τι είχαν στα ερωτηματολόγια μέσα που έχουν βάλει και μην στο διαδίκτυο. Όχι, δύο πράγματα. Ναι. Συμβολικές αποδοχές θέλετε ή χωρίς καθόλου αποδοχές. Δηλαδή, σαν να τους λέει εργαστείτε για να διευκολύνετε την πρόσληψη περισσότερων εργαζομένων. Ακούστε, πέρα από τις προθέσεις. Τι μιλήσανε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή ατομικές. Κύριε Παπαδάκη, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Δεν περνάει αυτό στην κοινωνία. Η κοινωνία, κύριε Κίρτσο. Θα το δούμε, κύριε Παπαδάκη. Γιατί η κοινωνία ξέρει ότι πήγαν στα νοσοκομεία όταν είχαν κλείσει τα νοσοκομεία και την πρόσβασή τους και πηγαίναν για ιδιωτικοποίηση και είχαν κλείσει όλους αυτούς οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα. Ξέρει πάρα πολύ καλά η ελληνική κοινωνία τι προσπάθεια γίνεται.